Η Ρωσία αναπτύσσει drone που μεταφέρει φορτία σε απόσταση 600 χιλιόμετρων. Η Ρωσία λοιπόν έχει αναπτύξει ένα μεταφορικό drone τύπου Trump, δηλαδή εναέρια πολυλειτουργική πλατφόρμα μεταφοράς, το οποίο μπορεί να πετάξει σε αξιόλογη απόσταση, ενώ μεταφέρει σημαντική ποσότητα φορτίου, αναφέρει η υπηρεσία Ρία Νοβόστη της χώρας. Το αεροσκάφος μπορεί λοιπόν να μεταφέρει φορτίο έως 250 κιλών σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 600 χιλιόμετρων, ανέφερε η δημοσίευση αναφερόμενη στη δική της πηγή. Το ντρόν σχεδιάστηκε για να εκτελεί καθήκοντα που κρίνονται επικίνδυνα για επανδρωμένα αεροσκάφη υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Το αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του ντρόν είναι ένα μεγάλο κουτί φορτίου χωρητικότητας 2.650 λίτρων, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη του αεροσκάφους να φορτώσει σε αυτό πολύ μεγάλα αντικείμενα και να τα προσγειώσει με αλεξίπτωτο σε προκαθορισμένη τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η συσκευή πετά με σταθερή ταχύτητα 195 χιλιόμετρων την ώρα σε σταθερό υψόμετρο 3.000 μέτρων. Ο μηχανισμός προσγείωσης επιτρέπει στους χρήστες του drone να το προσγειώνουν και να το απογειώνουν από μικρές πλατφόρμες με ελάχιστη προετοιμασία. Επίσης, ο αρθρωτός σχεδιασμός του εν λόγω UAV καθιστά δυνατή την αλλαγή του εξοπλισμού των φτερών, του κινητήρα και του εξοπλισμού προσγείωσης. Αναλόγως στον διαθέσιμο χώρο, το drone μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρατιωτική ή αγροτική συσκευή, μεταφέροντας διάφορα αντικείμενα στο τμήμα μεταφοράς του. Εκτός από αυτό, το γεγονός πως το κουτί έχει μια καταπακτή που ανοίγει προς τα κάτω, μπορεί να δώσει στον drone δυνατότητες βομβαρδιστικού για συγκεντρωμένες επιθέσεις σε εχθρικές περιοχές, ανέφερε η Military Review. Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση ενός ραντάρ στο τμήμα του φορτίου, μιας οπτικής συσκευής, μιας χαρτογραφικής συσκευής και άλλου ειδικού εξοπλισμού για παρατήρηση, πρόσθεσε η αναφορά. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο σε τι στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται αυτό το ρωσικό drone. Έτσι, δεν έχουμε και κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτή η συσκευή θα παραταχθεί στην ενεργοδράση. Όταν γίνει όμως επιχειρησιακό, αυτό το UAV της Μόσχας θα μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική και οικονομική λύση για την μεταφορά κρίσιμων φορτίων σε συνθήκες υψηλού κινδύνου, συγκριτικά πάντα με την χρήση επανδρομένων αεροσκαφών. Στρατιωτικοί αναλυτές δηλώνουν πως τέτοια drones μπορούν να βρίσκονται πολύ πιο κοντά στις πρώτες γραμμές της μάχης, συγκριτικά με επανδρομένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να μειώνουν κατά πολύ τον χρόνο που απαιτείται για την ταυτοποίηση και εκένωση στρατιωτών. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.